Εν μέσω της νέας έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού και της αυξημένης ροής νοσηλευόμενων ασθενών, παρέλυσε για μία ώρα το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Οι νοσηλευτές της Πασιδή κατήλθαν σε αυθόρμητη στάση εργασίας, διαμαρτυρώμενοι για τον τρόπο αντιμετώπισης τους από την κεντρική διοίκηση του ΟΚΙΠΗ. Έστειλε απεσταλμένους να έρθουν εδώ να μελετήσουν την κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο για να αναπτυχθούν κάποιες επιπρόσθετες κρίνες για το COVID και όταν καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα να μας ενημερώσουν και εμάς. Αντί απάντηση μας είπαν ότι δεν έχουν υποχρέωση να μας ενημερώσουν. Δεν είμαστε μέρος της διοίκησης. Η Πασιδή κάνει λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά, καθώς παρά τις περί αντιθέτου δεσμεύσεις και διαβεβαιώσεις του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, συνεχίζουν να αρνούνται την ανάπτυξη διαλόγου και απορρίπτουν οποιασδήποτε εισηγήσεις του κλάδου των νοσηλευτών. Υπάρχει ένας σχεδιασμός. Έγινε μια άσκηση εκεί και όπου υπήρχαν επιπρόσθετοι νοσηλευτές από αυτούς που προνοούνταν από τη συμφωνία με τις συντεχνίες για τη στελέχωση του κάθε θαλάμου να μετακινηθούν στον θάλαμο αυτό για να μην αφαιθούν οι ασθενείς στα ιατρία βραχίας νοσηλείας. Είναι ανεπίτρεπτο να μείνουν ασθενείς μέσα στα ιατρία βραχίας νοσηλείας απλώς και μόνο για συνδικαλιστικούς λόγους. Την ίδια ώρα σήμα κινδύνου εκπέμπουν τα κρατικά νοσηλευτήρια τα οποία δοκιμάζονται για άλλη μια φορά λόγω της δραματικής αύξησης των νοσηλευόμενων ασθενών. Ο ΟΚΙΠΗ διαμηνύει πως υπάρχει πρόβλημα καθώς τα κρατικά νοσηλευτήρια είναι ήδη πλήρη από ασθενείς άλλων παθήσεων. Υπάρχει ένα σχέδιο δράσης το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον Υπουργό Υγείας και από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας που παρουσιάστηκε αρχές αυτής της εβδομάδας και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Η προσπάθεια μας είναι ό,τι προνοεί το σχέδιο δράσης να υλοποιηθεί. Αυτή την περίοδο εξάλλου αρκετά μέλη του προσωπικού βρίσκονται σε άδεια.